Καλή σας ημέρα, καλή σας ακρόαση ευχόμαστε για την επόμενη μία ώρα εδώ από τον Focus FM, από την καρδιά της Μακεδονίας, από τη Θεσσαλονίκη, 103,6 όπως κάθε Δευτέρα το έχουμε καθιερώσει. Φιλοξενούμε ζωντανά στο στούντιο τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι πλέον πρόεδρε. Χαρά μας που θα μπορέσουμε ακόμα μία μέρα να τα πούμε και να ακούσουμε ακροατές να θέσουν ερωτήματα σε εσάς. Πολλά τα θέματα, έτσι. Πολλά τα θέματα και πρόκειται για ένα σοβαρό θέμα τώρα και προσπαθώ να το ανοιχνεύσω αν ισχύει ή αν δεν ισχύει. Η κατάθεση ΑΟΖ από την πλευρά της Τουρκίας με 5 μοίρες ανατολικότερα υποδηλώνει κάτι πολύ απλό. Μάλιστα. Προδοσία. Μάλιστα. Προδοσία, όπως το λέω. Δεν, είναι... δεν ξέρω. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Προσπαθώ να ανεβάσω και ένα tweet τώρα με τους χάρτες για να το δουν και άλλοι στο Twitter τώρα τι συμβαίνει ακριβώς. Γιατί αυτό που έκαναν οι Κύπροι ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στην Τουρκία να έχει ΑΟΖ μέχρι και την Αίγυπτο. Γι' αυτό σου λέω κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν μου αρέσει αυτήν την ιστορία και βρωμάει συμπαιγνία. Μάλιστα. Τι εννοώ. Πολύ σοβαρό. Δεν είναι σοβαρό απλά. Δείχνει ότι υπάρχει προδοσία. Δηλαδή δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη εγώ. Προσπαθώ να βρω τώρα τον χάρτη ο οποίος απεικονίζει μια πραγματικότητα. Κάθε χώρα καταθέτει χάρτες. Τον έβαλα πάνω στο Twitter τώρα. Όποιος θέλει και έχει Twitter μπορεί να το δει, θα το δείξω και στην εκπομπή. Σημαίνει ότι υπάρχει μια συμπαιγνία πίσω από την πλάτη του Κυπριακού Ελληνισμού και πίσω από την πλάτη των Ελλήνων, ώστε οι Τούρκοι ειρηνικά εντός εισαγωγικών, με δικές μας αυλεψίες, να μπουν στην ελληνική ΑΟΣ και στην Κυπριακή ΑΟΣ ενδιάμεσα και εμβόλυμα. Ουσιαστικά και να μην ισχύει το γνωστό της σύμφωνο τουρκολιβικό, να περάσουν από το παράθυρο οι Τούρκοι μέσα στην ελληνική ΑΟΣ. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Δυστυχώς η ενημέρωση των Ελλήνων δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι. Τα ελληνικά μέσα κρύβουν την πραγματικότητα, επιχειρείται με έναν άκομψο τρόπο, με έναν τρόπο τον οποίο ειλικρινά δεν μπορώ να τον καταλάβω εγώ, μάλλον τον καταλαβαίνω, αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι αυτός, να ισοπεδώσουν την Ελλάδα. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και υπάρχουν πάρα πολλά θέματα ανοιχτά και το λάθο μεταναστευτικό. Αλλά για μένα το μείζον θέμα, όσο και αν φαίνεται περίεργο σε πολλούς, είναι η ΑΟΣ. Είναι δηλαδή η προσπάθεια των Τούρκων να εισέλθουν μέσα. Θα μου πείτε γιατί η ΑΟΣ είναι σημαντικότερο από το λάθο μεταναστευτικό. Διότι το λάθο μεταναστευτικό είναι το όπλο που χρησιμοποιεί η Τουρκία εναντίον της Ελλάδος για την ΑΟΣ αλλά και την εθνική της κυριαρχία. Είναι. Συγκοινωνούντα δοχεία. Είναι δύο συγκοινωνούντα δοχεία. Φοβάμαι ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι φαίνονται. Προσπαθώ να το πω εδώ και πάρα πολύ καιρό και δυστυχώς η ανικανότητα της ελληνικής πλευράς αλλά και οι περίεργες αυλεψίες της, και αναφέρομαι στις ηγεσίες και της Ελλάδος και της Κύπρου, θα μας οδηγήσουν σε μια τραγική ήττα, την οποία την καταπιούμε πολύ εύκολα, ξέρετε, γιατί ήδη καλλιεργείται από την καθημερινή του Sky, από κάτι φυτά, κάτι βασιλικούς, κάτι μαϊντανούς του Realpolitik, ότι πρέπει να τα δώσουμε, να δώσουμε κάτι στην Τουρκία, παιδί μου, έχουμε 100, ας δώσουμε τα 30 για να ησυχάσουμε και να μην έχουμε πόλεμο. Κανείς δεν θέλει πόλεμο. Αυτό είναι δεδομένο. Όμως, από το σημείο αυτό μέχρι και το, για να κάτσω στην καρέκλα σώνει και καλά, πρέπει να παραδώσω γη και ίδρο, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Όσο για το λάθο μεταναστευτικό, επειδή έβλεπα το πρωί και τον περίεργο τύπο, τον δημόσιο υπάλληλο τη ΕΡΤ, τον Γιαννούλη, έτσι, τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί, τέτοιο φίδικο λοβό, και το λέω με την καλή έννοια του πολιτική ερμηνεία, γιατί είναι φίδικο λοβό. Φίδικο λοβό γιατί ενώ αγωνιζόταν συνεχώς χρόνια για συγκεκριμένα πράγματα, έγινε βουλευτής και κάνει γαργάρες. Και τον ενοχλεί ότι ο αρχηγός ενός κόμματος όπως εγώ εργάζεται, αλλά ο αρχηγός το Τεμπελχανάς δεν τον ενοχλεί. Που δεν εργάστηκε ούτε μία μέρα στη ζωή του. Τον ενοχλεί το συγκεκριμένο άνθρωπο, ας πούμε, λέω εγώ, το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει τίποτα για τα κόκκινα δάνεια, και αυτό είναι μια πραγματικότητα, όταν το κόμμα του ψηφίζει το σχέδιο Ηρακλής. Για να καταλάβεις, γιατί ασυνάρτητα τυπάκια μιλάμε τώρα, έτσι. Μιλάμε για ασυνάρτητους τύπους. Ένα σχέδιο το οποίο προστατεύει όχι τους πολίτες, τις τράπεζες. Κοίταξε να δεις. Αν ήθελαν να προστατεύσουν τους πολίτες από τα κόκκινα δάνεια, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα και από 1 Μαΐου και μετά το βρούμε μπροστά μας. Θα βλέπουμε εικόνες Ισπανίας. Τσουνάμι πληθυσμό. Θα βλέπουμε πράγματα τα οποία ειλικρινά μας φαίνονται τραγικά. Τα έδειχνα πριν 2-3 χρόνια από τις εκπομπές μου για το πώς συμπεριφέρονται οι αστυνομικοί στην Ισπανία στους δανειολήπτες. Αν και εκεί να ξέρεις το εξής. Η νομοθεσία που επιβλήθηκε είναι πολύ καλύτερη από το σχέδιο Ηρακλής. Του Ζαβού, του αδερφού, του συνεργάτη του Σόρος.
Ο Ζαβός είναι ο αρμόδιος για το σχέδιο Ερακλής, έτσι, της Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, και ο αδερφός του τυχάνει να είναι κολλητός του Σόρος. Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, αλλά πρέπει να τα λέμε ορισμένα πράγματα για να ξέρει και ο κόσμος τι συμβαίνει. Καλό είναι να υπάρχει. Από την άλλη όμως, το να βλέπω εγώ Έλληνες να τους τραβάνε από τα σπίτια, να τους σηκώνουν οι αστυνομικοί, είναι εικόνα που δεν θέλω να τη δω στην πατρίδα μου. Αντί λοιπόν να κάνουν το αυτονόητο στα οικονομικά και να πούνε: «Οκ, αδερφέ, δεν φταίει εσύ που δεν έχει δουλειά πλέον, γιατί είχε δουλειά πριν 5 χρόνια. Δεν φταίει εσύ που χρεοκόπησε η χώρα και κατ' επέκταση χρεοκόπησε και εσύ. Παγιδεύτηκε. Γιατί παγιδεύτηκε σε μια διαδικασία να παίρνει 1000 ευρώ δάνειο, ενώ τώρα παίρνει 1000 ευρώ μισθό, να παίρνει 2000 μισθό. Αντί να βρεθεί πρόνοια και μέρημνα από την ελληνική πολιτεία, ώστε να βοηθηθούν όλοι αυτοί και να πάρει και λάδι τα λεφτά της, εν πάση περιπτώσει, ρε παιδί μου, να πάρουν τράπεζα τα λεφτά τους. Τι κάνουν? Χρεοκοπούν τις τράπεζες, τις στηρίζουν μες στον Έλληνο πολιτό, δηλαδή βάζουν στους Έλληνες πολίτες εγγύητες, και στο τέλος έρχονται και του λένε του Έλληνα πολίτη: «Εντάξει, έσω στις τράπεζες, δεν μας ενδιαφέρει εμάς, πρέπει να πληρώσεις». Δεν γίνονται αυτά. Δεν μπορεί και με το χωροφύλακα και με τον αστυφύλακα να είναι κάποιοι. Δεν γίνεται. Και λέω φίδικο λοβό για κάποιους πολιτικούς και βουλευτές, οι οποίοι χτυπούσαν και έσχιζαν τα ημάτια τους πριν γίνουν κυβέρνηση, και αναφέρομαι στους Σιριζέους, και έλεγαν: «Θα πάρουν τα σπίτια των Ελλήνων, κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη». Κάναν τις κόντες 4,5 χρόνια και τις πάπιες, και τώρα που η Νέα Δημοκρατία ψηφίζει ένα νόμο ο οποίος είναι απαράδεκτος για θα πάρουν σπίτια Ελλήνων, πάλι κάνουν τους νταΐδες. Γιατί δεν το κάνετε μεγάλε πριν, αφού ψηφίζεις πάλι τον ίδιο νόμο και εσύ, το σχέδιο Ερακλής το ψηφίζεις και εσύ. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν υπάρχει λογική στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Οι άνθρωποι λειτουργούν με βάση και λογική την κοντή μνήμη των Ελλήνων. Και επειδή ο Έλληνας πρέπει κάποια στιγμή να αποκτήσει και μνήμη και γνώση και κρίση, τους λέω το εξής: σκεφτείτε τι μπορεί να συμβεί αύριο το πρωί σε έναν φίλο σας, σε έναν γνωστό, σε έναν αδερφό, στον κολλητό, στον ξαδερφό σας. Να πάει η αστυνομία από μετά τη 1 Μαΐου και να το σηκώσει, να το σηκώσει πραγματικά από το σπίτι και το βγάλει έξω. Και να του δώσουν και 150-200 ευρώ, λέει, μην μιλάς, θα πάρεις και ένα πηδωματάκι 200 ευρώ, λέει, ας σε βοηθήσουμε. Τι λέτε ρε παιδιά, ο Έλληνας είναι επέτης? Την ώρα που δίνουν 500 ευρώ στον Ιμπραήμ και τον Χασάν που μου ήρθαν τώρα, την ώρα που του δίνουν σπίτια τζάμπα του Ιμπραήμ και τον Χασάν, και μαθαίνουν από μεσίτες, με το που βάζουν μια αγγελία, κατευθείαν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις παίρνουν τηλέφωνα και θέλουν τα σπίτια για τους αθωμετανάστες. Όλα αυτά καταδεικνύουν την έλλειψη σοβαρής, το λέω ευθέως πλέον, σοβαρής ελληνικής πολιτικής. Δεν μιλάω πολιτικής γενικά, ελληνικής πολιτικής που βάζει πρώτα τον Έλληνα μπροστά και μετά οποιοδήποτε άλλον. Δεν το καταλαβαίνω. Από την άλλη, το ψευτοπαραμύθι της Νέας Δημοκρατίας. Από τις 460 περίπου μη κυβερνητικές οργανώσεις, εγγράφησαν 86. Εγώ το εσάς. Το κάνουν σημαία είναι οι δημοκράτες. Είδατε, βάζουμε τάξη. Μα δεν υπάρχουν ευθύνες. Δηλαδή, αν δεν εγγραφείς, δεν σημαίνει ότι θα κλείσει η ΜΚΟ σου. Δηλαδή, αυτές οι 380 που δεν εγγράφησαν, δεν θα κλείσουν. Ούτε θα ελεγχθούν, γιατί δεν υπάρχει νομικό καθεστώς ελέγχου. Γι' αυτό ακριβώς καταψήφισε η ελληνική λύση. Γιατί κάποιοι ηλίθιοι λένε: «Μα εσείς δεν θέλετε στις ΜΚΟ να μπει τάξη». Κάτι είναι οι δημοκράτες, κάτι φελεί. Φίδια κολοβάτα λέω εγώ. Ρε μάγκες, ωραία, κάνατε ένα νόμο. Ψάξατε τι λέει ο νόμος? Μιλάει για έλεγχο? Όχι. Μιλάει για ποινές? Όχι. Άρα λοιπόν για ποιο λόγο εγώ να συμφωνήσω μια λογική η οποία είναι παράλογη? Για ποιο λόγο να πω ναι σε ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν δίνει λύση? Για ποιο λόγο να πω εν πάση περιπτώσει ναι σε κάτι που δεν μου κλείνει τη ΜΚΟ και δεν μου έχει και ελεκτικούς μηχανισμούς? Δηλαδή ποιο κοροϊδεύετε? Πήγατε και κάνατε ένα Πακιστανό, τον κάνατε ένα αστυνομικό, και ειδικό φρουρό. Και ο άνθρωπος ήταν λαθροδιακινητής. Έβγαζε παραπάνω με ροκάματα. Πήραν στην ελληνική αστυνομία έναν ειδικό φρουρό, Πακιστανό, ο οποίος ήταν λαθροδιακινητής. Δηλαδή τώρα τι να συζητάμε, για ποια χώρα μπάχαλο να συζητήσω εγώ? Ποιος έλεγχος, κανένας. Σοβαρά μιλάμε. Και μια κυβέρνηση, πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, η οποία επιμένει να διαβάζει λάθος όλες τις εξελίξεις. Είτε αυτές λέγονται ελληνοτουρκικά, όπως αυτές που αναφέρατε, είτε λέγεται το λαθρομεταναστευτικό, είτε λέγεται τα θέματα οικονομίας. Λάθος. Διαβάζει λάθος όλες τις εξελίξεις. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2-3 εξελίξεις σοβαρές. Η μία είναι ότι η Ρωσία με την Τουρκία τα σπάσε. Είναι δεδομένο. Πολύ σοβαρή. Και στη Λιβύη και στη Συρία. Τα έχουν σπάσει. Αντί λοιπόν να φύγει κατευθείαν ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας και να πάει στη Μόσχα, να πάει στον Άσαντ. Γιατί είναι δύο. Τουλάχιστον ο Άσαντ είναι εχθρός της Τουρκίας. Είναι δεδομένο. Έτσι. Να πάει να κάνει μια γέφυρα επικοινωνίας. Τίποτα. Περιμένουν από τους Αμερικανούς, εάν και πότε και εφόσον δεήσουν να τους βοηθήσουν. Και βγαίνει ο Πάιατ, κάνει μια δήλωση, την κάνουν σημαία όλα τα μέσα. Τι είπε ο Πάιατ? Ότι ναι, τα νησιά, άκου, όπως και η πυρωτική περιοχή έχουν ΑΟΣ. Μα η Τουρκία ισχυρίζεται ότι η πυρωτική περιοχή έχει ΑΟΣ. Αναφέροντας την Κρήτη. Λέει δηλαδή, η Κρήτη και τα παράλια της Μικράς Ασίας έχουν ΑΟΣ. Τι είπε δηλαδή?
Δεν είπε ότι μόνο η Κρήτη σε σχέση με την υπηρετική Τουρκία έχει ΑΟΣ. Για να καταλάβετε, οι άνθρωποι είναι βλάκες. Δεν μπορώ να πω ότι είναι βλάκες. Μπορώ να πω όμως κάτι άλλο. Ότι τα Σκόπια, δηλαδή τη δικιά μας Μακεδονία, η Νέα Δημοκρατία την πούλησε. Στο σχέδιο Ηρακλής ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί μαζί τους. Για να σας πω πού συμφωνούν και πού διαφωνούν. Στα ελληνοτουρκικά υπάρχει συμφωνία για τη Χάγη. Για να ξέρουμε τι λέμε. Στα μνημόνια στην οικονομική εφαρμογή των περίεργων απόψεων των Βρυξελών υπάρχει συμφωνία. Σε σχέση με την Αμερική υπάρχει συμφωνία. Δηλαδή, πού διαφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία? Γι' αυτό και μυρίζω εκλογές. Το έχω πει κι άλλη φορά. Ήμουν ο πρώτος που τον Ιούλιο, μετά τις εκλογές, στο Sky το είχα δηλώσει ότι θα έχουμε εκλογές πολύ σύντομα. Γιατί βλέπουν ότι κατρακυλάνε. Και δεν κατρακυλάνε τυχαία. Όχι. Πέρασαν 11 ολόκληρα χρόνια. 11, όχι ένας ή δύο έτη. Δύο έτη. 11 χρόνια και δεν κάνανε ένα σοβαρό σχέδιο. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Οικονομικό σχέδιο. Δυστυχώς το λέω αυτό για να το καταλάβετε. Μου λένε για τα παιδιά εδώ στα Απιθύτα ότι έκαναν τα. Γιατί το έλεγα εδώ και χρόνια. Για τα drones. Αυτή ναι. Η μεγάλη ομάδα. Και βγαίνει τώρα ο υπουργός και λέει: επιτέλους θα κάνουμε drones. Μα δεν θα κάνουμε drones. Το drone. Χρειάζεται και όπλα επάνω. Αυτά που κάνουν τα παιδιά είναι χωρίς όπλα. Τι να τα κάνω εγώ τα χωρίς όπλα drone? Για πείτε μου εσείς. Τα drones πρέπει να είναι επιθετικά. Είναι ακαδημαϊκά drone αυτά. Τα ρε παιδί μου, τα παιδιά κάνουν πολύ καλή δουλειά. Τους φωνάζει και τους λέει να το δώσεις χρηματοδοτό. Ναι. Μαζί με μια ιδιωτική εταιρεία όπως κάνουν οι Αμερικανοί, όπως κάνουν οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, ξέρω εγώ, οι Άγγλοι. Και οι Τούρκοι το κάνουν αυτό. Σωστό. Και τους λες, μαγιές, μπορούμε να το κάνουμε και να έχει επάνω ένα πύραυλο για να μπορώ να έχω ένα πλεονέκτημα των Τούρκων που έχουν 157 αυτοί drones. Αυτό που λέτε, πρόεδρε, είναι ότι άλλο η έρευνα και η τεχνολογία σε επίπεδο πανεπιστημιακό και άλλο ο στρατιωτικός εξοπλισμός. Μα υπάρχει μεγάλη διαφορά. Τεράστια διαφορά. Έτσι. Οφείλω να ομολογήσω, πρόεδρε, ότι είναι η τέταρτη συνεχόμενη Δευτέρα που κάνουμε αυτή την ανοιχτή επικοινωνία. Το κάνουμε. Θέλω να πω ότι πρώτη φορά σας βλέπω τόσο πολύ αναστατωμένο με τις εξελίξεις και συνεχώς κρούεται τον κόντονα του κινδύνου. Αλλά τώρα σήμερα διακρίνω μία επιπλέον έτσι. Μα άκουσα να δεις. Δεν είναι τυχαίο ότι κάνουν ολόκληρη εκδήλωση η κυρία Μπακογιάννη και κάποια άλλα παιδάκια μαζί. Τι κερδίζουμε και τι χάνουμε από τη Χάγη. Κάτι γίνεται. Όταν λέει η Ντόρα Μπακογιάννη μαζί με τον Λιαμέπ και άλλους υπουργούς που θα είναι εκεί, τι κερδίζουμε. Περνάει στο μυαλό του πολίτη που δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει τι έρχεται. Και το κέρδος. Και τι χάνουμε, άρα δεν κερδίζουμε και δεν χάνουμε τίποτα. Είμαστε μηδέν. Ψέματα σας λένε. Θα χάσουμε, επαναλαμβάνω αυτό που πολλές φορές έχω πει, την ίδια την υπόσταση ως κράτος και ως έθνος. Χάνουμε εθνική κυριαρχία. Τέλος. Θα μου πείτε τώρα με τα μνημόνια χάσαμε. Ναι, χάσαμε μια τυπική οικονομική εθνική κυριαρχία γιατί την αποφασίζουμε εμείς. Το αντιλαμβάνομαι. Έχεις όμως ένα στάδιο και λες: αν οργανωθώ, μπορώ να την επανακτήσω. Εδώ μιλάμε ξεκάθαρα. Το λέω ευθέως πλέον. Πάμε για απώλεια εδάφους. Καταλάβετε το. Έτσι όπως μας πηγαίνουν στη Χάγη. Και αυτά είναι τα ενοχλητικά. Και ξαφνικά μαθαίνω ότι η Κύπρος καταθέτει ΑΟΣ, χάρτη ΑΟΣ, με 5 μοίρες ανατολικότερα. Που σημαίνει ότι αφήνει την Τουρκία, αν δεις το χάρτη στο Twitter μου, θα καταλάβεις. Αφήνουν την Τουρκία να φτάσει η μύτη της Τουρκίας της ΑΟΣ της μέχρι τα τριεθνή. Δηλαδή, Κύπρος, Αίγυπτος, Ελλάδα είχαν ενωμένη ΑΟΣ. Με αυτό που κάνει η Κύπρος τώρα με την κατάθεση του χάρτη, σημαίνει ότι η Τουρκία, μάλλον η Κύπρος, δεν συνορεύει με την Ελλάδα πλέον. Ναι. Είναι η Κύπρος, η Τουρκία και η Ελλάδα μετά στην ΑΟΣ. Μιλάμε για εγκλήματα και τα κάνουν σιγά-σιγά. Και θεωρώ ότι είναι συμφωνημένα. Τελεία και παύλα. Πείτε μου ό,τι θέλετε, είναι συμφωνημένα. Όσοι έχετε Twitter, θα το καταλάβετε αυτό που λέω. Όσοι δεν έχετε, φαντάζομαι ο Στέφανος που να τα ανεβάσει στο Focus, να δει το χάρτη, για να καταλάβετε ότι αυτό που πάνε να κάνουν είναι προδοσία. Προδοσία, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο. Ασχοληθείτε λοιπόν με τις βλακίες του Άδωνη, ο οποίος σε ένα tweet μου που είπα ότι η Αίγυπτος ανέβηκε 40 θέσεις, μου απάντησε με το εξής επιχείρημα. Ότι το 10 είχαμε κατρακυλήσει 30 θέσεις πόσες και μετά ανέβηκαμε 45 το 12-13. Ήταν η Δημοκρατία. Και του απαντώ και του λέω: πες μου τι παράγει η Ελλάδα, ρε μεγάλη. Πες μου επιτέλους τι παράγει η χώρα μου για να κάτσω να συζητήσω. Γιατί από ό,τι ξέρω, η Αίγυπτος παράγει και φρεγάτες. Η Αίγυπτος κατασκευάζει φρεγάτες. Δύο φρεγάτες κατασκεύασε η Αίγυπτος σε 2,5-3 χρόνια. Φρεγάτες αυτές που θα αγοράσουμε εμείς από τους Γάλλους. Και εμείς δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε ούτε καίκι. Τι καίκι? Δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε ούτε. Να μην πω κανένα βαρκούλα. Ψαρόβαρκα, ούτε ψαρόβαρκα. Βαρκούλα του ψαρά.
Τι θες εσύ, τηλέφωνο θες να ανοίξουμε πάλι. Τηλέφωνο, βέβαια, αφού γι' αυτό είστε εδώ, για να παίρνετε και τις απόψεις του κόσμου. Ήδη έχω κάποια μηνύματα τα οποία θα τα διαβάσουμε μετά, αλλά 2-31-0-500-6-76, 2-31-0-500-6-77, ξεμπλοκάρουμε τις γραμμές στη διάθεση. Ερωτήσεις, ρε παιδί μου, ό,τι θέλω να απαντήσω, γιατί τα πράγματα επαναλαμβάνουν πάρα πολύ δύσκολα. Και είμαστε οι μοναδικοί που ελεύθερα, χωρίς φίλτρα, χωρίς να βάζουμε δικούς μας, μπορείτε να τηλεφωνείτε και να ρωτάτε ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε για να απαντάμε. Όχι να καθόμαστε να κάνουμε μονολόγους μόνοι μας, να απαντάμε. Πείτε μου, ποιος πρόεδρος κόμματος βγαίνει δημοσίως και σου λέει: κάντε μας ερωτήσεις οι ίδιοι σας. Όχι να τις γράψει η γραμματεία και να τις διηγήσει, οι ίδιοι. Και να μου πείτε που έχω και άδικο. Μπορεί να έχω άδικο, να έχω άδικο εγώ, ρε παιδί μου, να κάτσω να τα συζητήσουμε σοβαρά. Πού έχουμε άδικο. Επίσης, για όσους θέλετε να δείτε το χάρτη που αναφέραμε πριν μαζί με τον κύριο Βερόπουλο, μπορείτε να το δείτε και στη σελίδα μας στο Facebook, Focus FM 103,6. Είναι ήδη ανερτημένο. Δεν είναι χάρτης, να καταλάβουν. Είναι ναι, η κατάθεση του χάρτη στον ΟΗΕ για την ΑΟΣ της Κύπρου από την πλευρά της Κύπρου. Αυτό είναι έγκλημα, το επαναλαμβάνω. Πάμε στο τηλέφωνο. Πάμε, ελάτε, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, πρόεδρε, καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα σε όλους. Πρόεδρε, είχες πει για το Roots Raid, βυθίστε το. Και είχες κάνει και έκανες και αυτό το βιντεάκι που μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Εγώ έχω, επειδή διάβασα κάτι, επειδή συνηθίζω να διαβάζω. Στο τρίτο μνημόνιο που υπογράφηκε επί Τσίπρα, στο νόμο 4336, 14/8/15 και στη σελίδα 1014, γράφει ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να πάρει καμία απόφαση και για τα εθνικά της θέματα αν προηγουμένως δεν συνενέσει το δόνο του Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Είναι έτσι ή δεν είναι? Εντάξει, είναι λίγο αφήσιμο αυτό που μου λες, να ξέρεις. Δεν είναι απόλυτος έτσι, αλλά είναι και έτσι. Έτσι γράφει μέσα. Και μέσα σε παρένθεση. Γράφει και άλλα μέσα, αν διαβάσει, τα οποία δεν υλοποιούνται και δεν υποστηρίζονται από την άλλη πλευρά. Άρα λοιπόν μπορώ και εγώ από τη δική μου πλευρά να μην υποστηρίξω αυτό που λένε αυτοί. Πιστεύω δηλαδή, να καταλαβαίνεις. Ναι, καταλαβαίνω απόλυτα τι λες. Δηλαδή γίνεσαι εσύ κυβέρνηση πρώτο Θεός και στο εύχομαι. Μπορούμε δηλαδή άνετα να κάνουμε ό,τι θέλουμε χωρίς να έχουμε τους άλλους τους δαβατζίδες πάνω από το κεφάλι μας. Ναι, παιδιά, δεν είπα ποτέ εγώ ότι ο Βελόπουλος, αν γίνει κυβέρνηση, θα κάνει ό,τι θέλει μόνο στο κεφάλι του. Είπα κάτι πολύ απλό όμως. Ότι θα κάνουμε ένα σχέδιο 2-3 ετών, 4 ετών, όπως έκανε η Αίγυπτος, και μπόρεσε, επαναλαμβάνω, και να κάνει φρεγάτες και να κάνει εξόρυξη και να έχει έσοδα. Ακούστε λίγο. Αν δεν έχουμε έσοδα, δεν έχουμε πρόγραμμα οικονομικό για να μπορέσουμε να βγούμε από το τούνελ, θα πηγαίνουμε μια ζωή όπως μας πηγαίνει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέω εγώ. Δεν είμαι ούτε ο Χουντίνη, ούτε έχω το μαγικό βραβδί, αλλά θέλει σχέδιο για να αποκτήσεις έσοδα ως χώρα. Αυτό σας λέω. Εδώ πάνε και δίνουν 128.000 ευρώ στον πρόεδρο της ΕΙΔΑΠ, παιδιά. 128.000 ευρώ ετήσιο μισθό στον πρόεδρο της ΕΙΔΑΠ. Δηλαδή ο Χριστός και η Παναγία. Όταν δεν έχει όλες να φάει. Θα κάνω μια ερώτηση. Α, μπορώ να απαντήσω. Για τον Mr. Big Oil, τι έκανε η κυρία Σακελλοπούλου? Τον έδωσε στεγνά στη Γαλλία για να πάει στην Αμερική. Καλώς. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Για να μπορεί να είναι πρώτη δημοκρατία η κυρία. Αλλιώς δεν γίνεται πρώτη δημοκρατία. Έπρεπε να κάνει και εκδουλεύσεις. Χωρίς εκδουλεύσεις δουλειά δεν γίνεται. Μην κοροϊδευόμαστε. Γι' αυτό και δεν στηρίξαμε. Όπως δεν στηρίξαμε και το 1821 αυτό το πανηγύρι της κυρίας Αγγελοπούλου. Έτσι. Και είδαμε και τα σύμβολά της και τις αηδίες της και τις γελιότητές της να μου λέει: εμένα έχουμε μνήμες. Τι μνήμες έχει, κυρία μου? Ίσως είναι μπουμπουλέν και δεν το ξέρω. Άντε από εδώ πέρα το κάθε καρακατσουλιό το μαζεύουν εκεί πέρα, έχει πέντε φράγκο άντρα της. Ζητώ συγγνώμη, μιλάω έτσι απαξιωτικά, αλλά όταν μου αποαξιώνεις νεκρούς, ιστορία, πολιτισμό, θα σου μιλάω όπως συμπεριφέρεσαι και εσύ. Καρακατσουλιό ήσουν, καρακατσουλιό έμεινες. Μου κάνουν τώρα εκδηλώσεις. Ή το Ίδρυμα Ωνάση. Τα βλέπει ο Ωνάσης από πάνω και τραβάει όχι τα μαλλιά του. Καταργέται συνθέμελα. Μιλάνε για πολυπολιτισμό, για την διαφορετικότητα. Το Ίδρυμα Ωνάση. Που αγωνιζόταν και μια Ελλάδα. Πόσο αγωνιζόταν ο άνθρωπος. Άντε από εδώ πέρα. Πάμε, καλημέρα. Ελάτε τις γράμμες. Ή το Ίδρυμα Νιάρχος. Άλλοι αυτοί. Μην πω κανένα κουβέντα. Τρανσπον πολυπολιτιστική. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Εγώ είμαι. Εσείς είστε χαμηλός για το ραδιόφωνο για να είμαστε και καλά όλοι. Α, όχι, όχι. Έχω ήδη χαμηλώσει το ραδιόφωνο. Ωραία. Δεν ξέρω μήπως, γιατί και εγώ σας άκουγα τώρα που μιλούσατε με τον άλλο. Δεν ξέρω μήπως γίνεται ποτέ με τις γραμμές. Πάμε. Εγώ θα σας πω ένα μεγάλο συγχαρητήρια. Σας ψήφισα. Ευτυχώς πρόλαβα, ξύπνησα και δεν έχω πρόβλημα συνείδησης. Θα συνεχίσουμε όσοι μπορούμε μαζί. Μπας και βγάλουμε καμιά άκρη για αυτό τον καημένο τόπο με αυτούς τους καημένους Έλληνες στο μυαλό. Που είναι εξαρτημένοι από τα κόμματα, από το ένα, από το άλλο. Και βλέπουν μόνο την καημένη την τσέπη τους και δεν βλέπουν λίγο παραπέρα από τη μύτη τους. Και πάλι συγχαρητήρια και καλημέρα. Να είσαι καλά. Πρόεδρε, ο Γιώργος ζητάει να κάνετε, λέει, συλλαλητήριο για τη Μακεδονία και για τα κόκκινα δάνεια. Ακροατής. Γεια σου, Γιώργο. Δεν συμπίπτουν τώρα με το άλλο, αλλά πάση επιπτώσει. Θα δούμε. Θέλω να καταλάβετε κάτι. Για ποιο λόγο δεν μπορώ να κάνω αυτό που λέτε. Ή δεν θέλω. Πρώτον, τα εθνικά θέματα δεν τα καπηλεύεται κανένα κόμμα.
Τελεία και παύλα. Αν μπήκαν ακόμα μπροστά, όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ από πίσω στήριζε και τώρα μόλις γύρω κυβέρνηση τα γύρισε. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν θέλω να καπηλευτώ καν ακόμα. Ακόμα και παλιά που έκανα συλλαγή τη δεκαετία του 90 μόνος μου, δεν φαινόμουν πουθενά ο ίδιος. Βγαίναν άλλοι μπροστά. Κάτι Μητροπολίτες, βγαίναν κάτι Δημαρχαίοι, βγαίναν και το παίζανε πατριώτες. Εν πάση περιπτώσει, το δεύτερο όμως και το σημαντικότερο για μένα είναι άλλο. Ότι αν μπουν μέσα παρακρατικοί και σπάσει το κεφάλι 5-6 ανθρώπων, ή πρέπει να αμυνθώ εγώ και εγώ δεν καταλαβαίνω Χριστό, θα πατήσω ο ίδιος μου. Ανθρώπους, δηλαδή θα γυρίσει το μυαλό μου στους παρακρατικούς, ή να το ανεχτώ και να υποστούμε τη βάσανο των ακραίων κύκλων ότι είμαστε ακραίοι και δέρνουμε κόσμο. Εδώ στη Λέσβο πήγαν 20, πραγματικά 20 με κράνη από την Αθήνα, μπορεί να ήταν χρυσαυγίτες, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω, τάγματα εφόδου. Η ψευτοαριστερά τους αποκαλεί τάγματα εφόδου. Υπήρχαν 200 με ρόπαλα, με σημαίες, με μολότοφ από την άλλη πλευρά των ακροαριστερών φασίστες. Ακροαριστεροί φασίστες, αλληλοφασίστες, αλλά αυτοί είναι καλά τάγματα εφόδου. Καλά παιδιά είναι αυτοί. Γιατί τα μέσα, οι περισσότεροι δημοσιογράφοι χαϊδεύουν αυτά τα παιδιά. Ενώ τα άλλα παιδιά μπορεί να είναι αγνά, δεν ξέρω τι είναι αυτοί οι 20 που κάνετε ό,τι κάνανε. Πρέπει να θηλυτευτούν. Θέλω να προσέξω, γιατί είμαστε πολιτικός οργανισμός. Δεν είμαστε τουρλουμπούκι, ούτε ούγκανα να δέρνουμε κόσμο. Δώστε μας τη δυνατότητα με πολιτική να παράγουμε έργο πολιτικό, να αλλάξουμε την Ελλάδα μαζί. Δεν γίνεται ούτε με αυσαρίες, ούτε με συλλαλητήρια στα οποία δεν μπορώ, επαναλαμβάνω, να παρέχω στον Έλληνα την ασφάλεια που πρέπει να έχει. Γιατί εμείς δεν έχουμε ούτε ομάδες περιφρούρησης, ούτε φουσκωτούς για να δέρνουν κόσμο και δεν θέλουμε να δέρνουμε κόσμο. Θέλουμε δια του λόγου να δέρνουμε τον Έλληνα. Δια του λόγου, δια της γλώσσας. Παρακαλώ. Πάμε, καλημέρα. Χαίρετε. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Είμαι από την περιοχή Αμαρουσίου. Ναι, ναι. Και θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Την εποχή του 90. Εκεί που βρισκόταν η Αττική Οδός, υπήρχαν διάφορα κτήματα, ακόμα και στην περιοχή που μένουν μπροστά, υπήρχαν διάφορα κτήματα, τα οποία τα ξυλώνανε για να χτίζουν διάφορα έργα. Είχε αμπέλια από ό,τι θυμάμαι, αν κάνω λάθος διόρθωσέ με. Αμπέλια δεν είχε πιστεί. Δεν θυμάμαι, ήμουν μικρός τότε. Είχε αμπέλια, η περιοχή ήταν γεμάτα αμπέλια. Ναι. Έβγαζε καλό κρασί η περιοχή. Απλά θα ήθελα να ρωτήσω γιατί το κάνανε αυτό. Μα ήδη υπάρχει απόφαση και διρεκτίβα να ξυλωθούν όλα τα ελαιόδρανα της χώρας. Για να μπουν τα υβρίδια ελαιόδεντρα, τα οποία είναι μεταλλαγμένα ελαιόδεντρα. Το πιο αρχαίο δέντρο που έχει η χώρα μας. Ναι, γίνεται. Αυτό το έχω ακούσει. Έτσι, και δεν το χειρότερο από όλα ποιο είναι, ότι οι Κινέζοι θέλουν να αγοράσουν όλες τις εκτάσεις των ελαιόδεντρων και όλα τα ελαιόδεντρα στην Πελοπόννησο. Ναι. Το κατήγγειλα την Περιφερειάρχης από την Πελοπόννησο και όλα τα κανάλια Μούγκα. Δεν Μούγκα. Αυτά. Και βέβαια πάμε για το Καστέλι που λένε θα κάνουν το αεροδρόμιο. Ναι. Όπου για πρώτη φορά εγώ έχω δει παιδιά ναι. τα μπέλα, αυτή η πλάκα που βάλανε πάνω, να έχει και τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό. Ναι. Σε έργα τέτοια μπαίνει το όνομα του Πρωθυπουργού μόνο. Δεν μπαίνει και το όνομα του Υπουργού. Μπήκε ο Μητσοτάκης και από κάτω ο Καραμαλής. Δεν το κατάλαβα για ποιο λόγο αυτό. Ναι. Έτσι. Επικοινωνιακούς λόγους. Σαν τη Σερπαντίνα. Κακό είναι ότι θα μπορούσαμε να έχουμε δουλειές. Ακόμη και απέναντι από το σπίτι μου υπάρχει ένα πάρκο το οποίο παλιά ήταν κτήμα. Mm-hmm. Και πολλά κτήματα τα οποία τα έχουν αναξιοποιητά και δεν τα αξιοποιούσαν. Δεν, δεν συμφέρει και... να καλλιεργήσει στην Ελλάδα. Το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο σε σχέση με το κόστος, αν θέλεις, με το κέρδος. Γι' αυτό ναι, και λέω ότι πρέπει να περάσουμε σε άλλες καλλιέργειες ναι. που σου δίνουν πολύ ναι. μεγαλύτερο κέρδος, ώστε να υπάρχει κέρδος. Το λέμε εδώ ναι. και πάρα πολύ καιρό. Είμαστε υπέρ του πρωτογενούς τομέα. Το κάνω και εγώ προσωπικά σε πολλές εκφάνσεις και συλλειτουργίες εδώ. Δεν αλλά... καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτή η αδιαφορία. Γιατί πρέπει εσύ να πεινάσεις και να φύγεις από την πατρίδα σου. Και να έρθει εδώ ο Ιμπραήμ και ο Χασάν. Στο λέω όσο πιο απλά μπορώ. Στο λέω όσο πιο απλά μπορώ. Ναι. Γιατί αυτά τα παιδιά τους τα έχουν βολεμένα. Εγώ να σου το πω διαφορετικά. Το δικό ναι. μου το παιδί το έχω βολέψει. Δηλαδή το έχω βολέψει, δεν είναι ότι έχω δουλέψει, έχω λεφτά, δόξα τω Θεώ εταιρείες μου, δουλειά θα βρει στις εταιρείες μου, θα παλέψω ναι. γι' αυτό και αν δεν μπορώ, πάω Γερμανία, αράζω και τελείω ιστορία. Όπως ναι. και αυτοί. Έτσι θα κάνουν. Εσύ όμως δεν νοιάζονται για σένα. Και τα λοιπά, δεν έχουν δουλειές. Όπως θα είχαν τα κτήματα, θα είχαν κόσμο. Δεν νοιάζονται για σένα, αγαπητέ μου φίλε. Στο λέω να είστε καλά, να είστε καλά. Έτσι εδώ και δεκαετίες. Νοιάζονται για την πάρτη τους. Και φάνηκε από τη διακυβέρνηση της ψευτοαριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ. 4,5 χρόνια ψευτοαριστερά, ούτε τα κόκκινα δάνεια έλυσε, ούτε έδωσε μισθούς, ούτε έδωσε παροχές, ούτε έκανε αυτό που έλεγε για το ελληνικό, για όλα αυτές τις ψευτοεπενδύσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Γιατί αν δεν είναι ψευτοεπένδυση ένα καζίνο που γίνεται, τι είναι. Επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Γιατί δεν λες ότι γεννήσατε, κύριε Βελόπουλε, ότι είναι ξεπουλημένα και όχι αρκετά λες απλά συνεννοημένα. Πάρα πολύ καλά ότι είναι πράγματα τα οποία είναι ξεπουλημένα. Άμα ακούσεις, μπορώ. Αν διαβάσεις το Twitter μου, το οποίο επαναλαμβάνω, έχω την ευθύνη εγώ τον ζωγράφο, γράφω για προδοσία ξεκάθαρα. Εδώ στο ραδιόφωνο δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο γιατί έχει διευθυνθεί το ραδιόφωνο. Ιρωνεύομαι, Βελόπουλε, ιρωνεύομαι. Ξέρω τι λες, ξέρω τι θέλει. Προσπαθώ. Θέλω να ξέρουν. Όλα αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
αυτά τα σκουπίδια κάτω στην Αθήνα, ότι όσο πόλεμο και να κάνουν, σε αυτό που κάνεις και σε αυτά που πιστεύουμε, δεν πρόκειται να μας πείσουν. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι πόλεμο δέχομαι από την Αθήνα, σε σχέση βέβαια με την επιλογή να πάω με το δίκαιο, σε σχέση με αυτά που έγιναν με μαρινάκιδες και τα λοιπά. Είδατε όμως τι γίνεται στα στήματα στους αγώνες. Ο Αλαφούζος Κώτα, για να μην κοροϊδευόμαστε, ο Μελισσανίδης λίγο γαργάλισε και λίγο είπε κάτι, και θα βγουν όλοι αθώοι παιδιά. Ούτε στημένα υπάρχουν στους αγώνες, ούτε ναρκωτικά υπάρχουν, ούτε τίποτα δεν υπάρχει. Όλα είναι μέλι γάλα στο κράτος του Κολονακίου, όλα είναι μέλι γάλα. Και από τότε το τι βρισί την Πινελίκη τρώω, το τι κυνηγητό το τρώω στην Αθήνα από οπαδούς κάφρους. Δεν αναφέρομαι στους ανθρώπους που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία ή που είναι Ολυμπιακός ή που είναι ΠΑΟ και ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και είναι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Δεν με νοιάζει καν. Αλλά το τι βρώμικο πόλεμο δέχομαι δεν μπορείτε να φανταστείτε, γιατί είμαστε το μοναδικό κόμμα της περιφέρειας, το μοναδικό κόμμα που αγωνίζεται για τα αυτονόητα. Και υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν ότι είμαστε οι μοναδικοί που προερχόμαστε από τη Μακεδονία και αγαπάμε ρε τον τόπο. Ρε. Τι να κάνουμε τώρα, τον αγαπάμε, αγαπάμε την πατρίδα. Την πόχα και τη σαπίλα του αθηνοκεντρικού Κολονακίου τη συχαίνομαι. Τη συχαίνομαι πραγματικά, γιατί είναι σύχαμα όλοι τους εκεί κάτω. Όχι οι κάτοικοι, αλλά η λογική κοινοτροπία τους, το Κολονάκι ειδικά, ότι είναι οι νταβατζίδες της χώρας. Εδώ και δεκαετίες ισχύει αυτό. Αυτό η ελληνική λύση το σταματήσει, όσο μπορεί. Αλλά όταν βλέπω Βορελαδίτες να επιμένουν να ψηφίζουν Μητσοτάκη, να επιμένουν να ψηφίζουν Τσίπρα, λοιπόν, σηκώνω χέρια και πόδια ψηλά. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορώ. Η επιστήμη σηκώνει τα πόδια και τα χέρια ψηλά. Σταματάω εδώ. Καλημέρα, ελάτε στις γραμμές. Καλημέρα. Ναι. Μας... Πάμε. Μ' ακούτε? Καθαρά. Λοιπόν, Λευτέρης ονομάζομαι, από Χανιά τηλεφωνώ. Θα ήθελα να μιλήσω στον κύριο Βελόπουλο. Θα είμαι 20-21-22 στην Κρήτη σε περιοδία, να ξέρεις. Ναι. Εγώ είμαι ένας νέος ψηφοφόρος, ο οποίος άσκησε τώρα την ψήφο του και ήθελα να μιλήσω σε εσάς, κύριο Βελόπουλο, στον ελληνικό. Και καλά κάνεις. Να σου πω ότι ας πούμε αυτή τη στιγμή νιώθω ένα δέος, ας πούμε, όπως τηλεφωνώ, γιατί νιώθω ότι δεν είσαι απλά ένας πολιτικός, είσαι ένας πολιτικός σταγός. Οι λόγοι που μπορώ να σου πω ότι είναι αυτό είναι οι εξής. Όταν, ας πούμε, τώρα το καλοκαίρι πήγα να ψηφίσω, σκέφτηκα όλα τα κόμματα τα οποία έχουν περάσει από την Ελλάδα, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Τα κόμματα τα οποία αυτά για μένα και για την γενιά μου δεν έχουν προσφέρει τίποτα και με έχουν καταστρέψει. Ωραία. Ας σκεφτούμε τώρα τι άλλα κόμματα υπάρχουν. Όταν υπάρχει ένα κόμμα το οποίο είναι από επαρχία, όπως ας πούμε η Ελληνική Λύση, και έτσι κάνουν τόσο πόλεμο. Δεν τη δείχνουν στα κανάλια, υπονομεύουν την πολιτική τους, δεν έχει διαβάσει κανείς το πρόγραμμά τους. Και κάθε και την υπονομεύουν, τη λένε τη λιδωρούν, λένε το ένα, λένε το άλλο. Και ο άνθρωπος αυτός, εσύ κύριε Κυριακό, έχεις πει Ελλάδα μετανάστες για επικότητα αλλοδαπών, για εγχώρια στρατηγική βιομηχανία, για ΜΚΟ, μεγάλο επιχειρηματίες όπως Μαρινάκης Αβίλης, για τον ελληνισμό της Αλβανίας, των Σκοπίων, για της Τουρκίας και της Ιταλίας. Που πρεσβεύει στην Ορθοδοξία, έχει μιλήσει. Δεν έχω ακούσει κάποιον να έχει μιλήσει για Χριστόδουλο. Που έχει μιλήσει για τα Εξάρχεια και για τι καταλήψει τη Ρόζα Νέρα στα Χανιά, εδώ, στην περιοχή. Ναι, ναι. Έχει μιλήσει για τα ελαιόδεντρα στην Κρήτη και όχι μόνο, και στην Πελοπόννησο. Έχει μιλήσει για την αυστηροποίηση των ποινών, όπω βαριά κλίματα, όπω δολοφονία, στον Ατάλο, και επίση και για επαναφέρουση ζημιών από μπαχαλάκιδε. Εγώ ένα τέτοιο άνθρωπο θεωρώ ότι όχι απλά πρέπει να ψηφίσω. Πρέπει όλοι οι Έλληνε που πραγματικά αγαπάνε τον τόπο τους, να καταλάβουν ότι δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα δύο κόμματα υπάρχουν γιατί ο ένας εξυπηρετεί τον άλλο, ο ένας τρέφει και ζει τον άλλο, για να υπάρχει κομματικοποίηση, για να υπάρχει όλο αυτό το σάφιο που υπάρχει. Όλοι μας πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να αλλάξει αυτό. Και να σου πω κάτι, επειδή είσαι νέο παιδί, άκουσε λίγο. Ήρθε ο Μητσοτάκης κάτω στην Κρήτη. Ήταν εκεί τα κομματόσκυλα, έτσι το αποκαλώ εγώ. Ακόμη και τους ακραίους που είναι κομματικοί, ακόμη και στην Ελληνική Λύση. Αν είσαι πρώτα Ελληνική Λύση και μετά είσαι Ελλάδα, για μένα είσαι κομματόσκυλο. Εγώ θέλω πρώτα να είσαι Ελλάδα και μετά Ελληνική Λύση. Λέω λοιπόν. Και χειροκροτούσαν και θα κάνουν έναν οδικό άξονα, λέει, τον Βόρειο. Άκου λίγο τώρα. Οι κριτικοί χειροκροτούσαν και θα πληρώνουν διόδια. Χειροκροτούσαν γιατί θα βάλουν και διόδια. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι κατά τους κρεμάς ανάποδα. Δεν έχουν διόδια και βάζει τώρα στην Κρήτη. Εντάξει, έτσι. Έτσι αυτό, είμαστε η μοναδική χώρα που έχει διόδια. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχει διόδια. Κατάλαβα, είμαστε ευρωπαϊκή χώρα. Μαζί με τέλη κυκλοφορίας. Και ναι, ταυτόχρονα. Για να κλείσω. Για να κλείσω. Επειδή όσοι τηλεφωνούμε, πιστεύω ότι πρέπει να δίνουμε και μια λύση. Όχι απλά να μιλάμε και να πετάμε έτσι τα προβλήματα χωρίς να δίνουμε μια επιλογή. Θα ήθελα να σου προτείνω τρεις
λύσεις που πιστεύω για εσένα ίσως να σε βοηθήσουν. Πρώτη, είναι η συνάντηση με τον Σαλβίνη από την Ιταλία. Γιατί είχε συναντηθεί, το είχα δει στο Twitter. Ο κύριο Σταλβίνη, το... θα γίνει και αυτό, θα γίνει σύντομα. Ναι. Άκουσε με. Θα γίνει. Ναι. Κάτι είχε πάρει τα αυτή μου. Πρώτον αυτό. Γιατί εντάξει, είχε ευρωβουλευτή στην Ευρωβουλή. Θα το γίνει. Δεύτερον, είναι να δημιουργήσει, δεν ξέρω τώρα, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα, να δημιουργήσει μια ομάδα που θα αποκαλύπτει τα ψέματα Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Όπως, ας πούμε, για παράδειγμα, η ομάδα Αλήθειας. Λέμε τώρα. Δηλαδή. Άκουσα να δεις. Αυτό εγώ, αυτό δεν το έκανα ποτέ μου. Δεν ξέρω, αυτό που μου το λες το σκεφτώ, αλλά δεν θα το έκανα ποτέ μου. Γιατί δεν ασχολούμαι μετά τι κάνουν οι άλλοι. Έχω μια λογική. Καμιά φορά μου το λένε και συνεργάτες μου αυτό. Δεν ασχολούμαι με τι γράφει ο τύπος για μένα. Δεν ασχολούμαι γιατί λένε οι άλλοι για μένα. Ασχολούμαι εγώ με μένα. Αν η συνείδησή μου είναι καθαρή και διαυγής και κρυστάλλινη, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κάνω αυτό που πιστεύω, γιατί δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Οι επαγγελματίες πολιτικοί ασχολούνται με τους άλλους. Εγώ ασχολούμαι με μένα. Να είμαι καλύτερος μέρα με την ημέρα. Προσπαθώ τουλάχιστον. Μπορώ να κάνω και άλλα και θα κάνω και άλλα. Δεν το συζητάω. Αλλά προσπαθώ. Και ένα τρίτο, ναι. Ένα τρίτο για να τελειώσω. Ίσως θα ήταν καλή ιδέα να συναντηθείτε με τους εξής διεθνολόγους. Μάζι, Σταθακόπουλο και Γρίβα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι τους δείχνουν συνέχεια τα κανάλια. Δείχνουν οι άνθρωποι ενδιαφέρον. Είναι και οι τρεις, άκου λίγο. Είναι οι τρεις μαζί με τον Καριώτη και τον Ζουγανέλη που αν ήμουν πρωθυπουργός της χώρας θα τους είχα δίπλα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορεί να διαφωνούν μαζί μου πολιτικά οι άνθρωποι. Έτσι, δικαίωμά τους. Αλλά ως συμβούλους θα τους ήθελα. Όχι το στόκο. Τον Αντόκο, συγγνώμη. Να είστε καλά. Με τις γνωστές απόψεις του Ελία Μεπ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλημέρα. Χαίρετε. Χαίρετε, κύριε μου. Εγώ μην τώρα, κύριε Βελόπουλε. Ναι, κύριε, ναι, κύριε. Λοιπόν, να σας συγχαρώ καταρχήν για την εν γέννη προσπάθεια την οποία αναλάβατε ως Ελληνική Λύση. Να είστε καλά. Διάβασα το πρόγραμμά σας. Είναι ίσως το καλύτερο πρόγραμμα εκ των νυν υπαρχόντων κομμάτων. Εξαιρέσει ίσως του πρώην εισαγγελέως. Και μα δεν έχει πρόγραμμα. Μισό λεπτό, παιδιά. Ο πρώην εισαγγελέας, τον οποίο τιμώ, τον κύριο Σακά, πάρα πολύ. Το θεωρώ πολύ καλό άνθρωπο και πολύ καλό διαυγή άνθρωπο, έτσι καθαρό. Δεν έχει πρόγραμμα οικονομικό. Εμείς έχουμε 290 σελίδες πρόγραμμα, παιδιά, κανονικά. Αναλυτικά. Μα τα διάβασα. Τα διάβασα. Αναλυτικά. Ξέρω τι έχει γράψει. Αναλυτικά, λέω. Βάζει το, σας ακούμε. Λοιπόν, εκείνο το οποίο προέχει είναι να κάνετε μια συγκέντρωση πρώτα-πρώτα εδώ στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη, στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Να γεμίσει μέχρι έξω κάτω στο δρόμο από κόσμο και στη συνέχεια να προχωρήσετε μαζί με τα υπόλοιπα μικρά πατριωτικά κόμματα σε μια παμακεδονική συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη και αν βεβαίως του κρίνεται απαραίτητο και στην Αθήνα. Λοιπόν, εγώ είχα εκλεγεί, είχα πάρει μάλλον στις προτελευταίες εκλογές 2.917 ψήφους. Μπράβο. Λοιπόν, αυτούς όλους τους ψήφους προσπαθώ να τους διοχετεύσω σε κόμματα τα οποία είναι υπέρ της πατρίδος, κατά των λαθρομεταναστών, υπέρ της ορθοδοξίας και της οικογένειας. Όχι κατά των λαθρομεταναστών, γιατί ξέρω ότι και νομικός θα δεν κατάλαβα, μπορεί να κάνω και λάθος. Όχι κατά των λαθρομεταναστών, κατά της λαθρομετανάστευσης. Δεν έχουμε τίποτα με τα πρόσωπα. Όχι, όχι, δεν εννοούσα έτσι, τα πρόσωπα. Έτσι. Εννοούσα αυτή την κατάσταση. Μην βγει λάθος συμπέρασμα. Διότι φύγεται το κύριο σωστό, πρόβλημα σωστό, μας, σωστό, σωστό, που σωστό. Είναι το δημογραφικό. Σωστό, σωστό. Όταν κάνουν κατά μέσο όρο 5 με 6 παιδιά αυτοί και εμείς κάνουμε 1,5 παιδί, είναι πολύ εύλογο και λογικό μεθαύριο, μετά από όχι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτοί να αρχίσουν να αποκτούν μια πλειοψηφία. Εφόσον δεν θα αλλάξει ο σχετικός νόμος ή μάλλον η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Τουρκίας και επίσης δεν καταργηθεί και δεν τροποποιηθεί η συνθήκη Δουβλίνο νούμερο 2. Σωστό. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και έχω να πω το εξής. Σαφώς και θα ήθελα ένωση των πατριωτικών δυνάμεων, αλλά μερικοί είναι τόσο κοντοί που νομίζουν ότι είναι φασούλες από αυτούς. Όλοι θέλουν αρχηγοί, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν γίνεται έτσι. Στη χώρα αυτή δεν μπορεί να είμαστε όλοι αρχηγοί. Δεν μπορεί όλοι να θέλουμε να μας αρχηγεί. Δεν μπορεί να μην έχουμε μαντήλι να κλάψουμε στην τσέπη μας, να πληρώνεις εσύ και να θέλω να είμαι αρχηγός εγώ. Ναι. Βέβαια, αν ήσουν απλά ο χορηγός, έτσι ναι. Αν δεν μπορεί ο ένας να τραβάει μπροστά, να τραβάει μπροστά και οι άλλοι να θέλουν να είναι αρχηγοί, δεν γίνεται. Κάποια στιγμή να βάλουμε νερό στο κρασί μας όλοι μας. Ξεκάθαρα πράγματα. Αλλά από το να γεμίσουμε σε ένα φορέα με 15 αρχηγούς, στο τέλος θα μείνουν
μόνο οι ψηφοφόροι και αυτοί θα φύγουν στο τέλος. Η παροιμία είναι γνωστή. Όπου λαλούν πολλά κουκούρια. Αρκεί να ξημερώσει. Γι' αυτό και λέω: η πολιτική και η τακτική μας είναι όχι, αυτό που λέω καμιά φορά, όχι φθαρμένους ανθρώπους γύρω μας. Θέλουμε νέα παιδιά, νέους ανθρώπους όπως το παιδί από τα Χανιά, που να σκέφτονται έτσι πραγματικά ελληνικά για να μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Στα Χανιά θα είμαι 21 του μηνός τώρα. Έτσι, και θέλω να σας ρωτήσω και γι' αυτό, 20, Πρόεδρε, 22. Γιατί έχετε εξαμοληθεί όλα τα μέλη της ελληνικής τηλέχης, τα μέλη της ελληνικής λύσης. Πήγαμε Λέσβο, θα πάμε Χίο Σάμο, θα πάω Κρήτη, θα πάμε, πήγε εδώ, ο δικός μας πήγε στην Πειραιά ο Χίτας. Θα πάμε όπου μπορούμε. Όπου μπορούμε, Στέφανε, θα πάμε να βρεθούμε δίπλα στους Έλληνες. Από εξωτερικό η ερώτηση, συγγνώμη λίγο γιατί είναι σημαντική, από το Θανάση, ρωτήστε τον Πρόεδρο, θα γυρίσουμε εμείς οι 25άριδες και πώς, που είμαστε στο εξωτερικό και σπουδάζουμε θετικές επιστήμες, πώς θα γυρίσουμε σε μια Ελλάδα ρημαγμένη. Με αυτούς ούτε με τα πόδια. Με αυτούς που κυβερνάνε θα γυρίσετε ούτε με τα πόδια, στο λέω από τώρα. Με αυτούς που κυβερνάνε έχουν βολευτεί στο ότι είστε εκεί, τα είχαμε ξοκλαίνε, αλλά φέρνουν τον Ιμπραήμ και τον Χασάν. Η γενιά που έφυγε από το 2008, 9, 10 και μετά, οι 600.000 Έλληνες που δουλεύουν στο εξωτερικό, είναι η μαγιά με την οποία μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Δηλαδή, είναι μια μαγιά η οποία έχουν δοκιμαστεί στην εργασία. Δούλεψαν. Μην βλέπεις τα δικά μας τα παιδιά, ναι, τα περισσότερα που κάθονται και αράζουν και στις καφετερίες, αλλά αυτά τα παιδιά δουλεύουν. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η μαγιά μαζί με τη ζύμη που λέγεται Ελλάδα, να φτιάξουμε το κατάλληλο ψωμί προς βρόσιν. Ναι. Έτσι. Για την πατρίδα. Πάμε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Παρακαλώ. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας και ακούστε μας λιγάκι. Από το τηλέφωνο. Πάμε στον επόμενο. Ναι, με ακούτε? Ναι, ναι. Ωραία. Ονομάζομαι Δημήτρης, παίρνω από την Ημαθία, συγκεκριμένα από Αλεξάνδρεια. Μάλιστα. Γιδά! Μάλιστα, γιδά. Πατρίδα. Λοιπόν, τον Κυριάκο του μιλάω στα ελληνικά, γιατί πρώτα Έλληνας και μετά Κύριος. Καλά, εξήγησε. Θα ήθελα να περάσω σε ένα. Να μπορέσουμε να πούμε στο κομμάτι του μεταδίδων όσον αφορά το πολύ. Που κάνει ο Κυριάκος και κυρίως από τις τηλεοράσεις που τον βλέπω. Θα μεταφέρω στους Έλληνες μέσα από το έβλο που έχετε ένα μήνυμα. Γυράσκω δεν είναι διδασκόμενος. Όσο γυρνάμε, τόσο μεγαλώνουμε, τόσο μαθαίνουμε. Δεν μένουμε σε κανένα χρώμα. Κατά τη δικιά μου άποψη. Πρώτα Ελλάδα, ένα χρώμα και μετά Πάρης, Ολυμπιακός. Σωστός. Πόσι. Μπράβο, ξαναπέστε αυτό, σε παρακαλώ. Πιο πολλά. Το τελευταίο που είπες, μ' άρεσε. Ξαναπες το πρώτα η Ελλάδα. Πρώτα Ελλάδα και μετά την εβδομάδα. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Ήδη άρχισε ο πόλεμος, δικό θα το πω, γιατί για μένα είναι πάντα πρώτα εγωφραστικός και όταν δεν καταλαβαίνει ο άλλος, τότε αρχίζουν τα όπλα. Είτε καζάρες, είτε καινούς. Έχεις διακοπές, είναι κακή η γραμμή. Να σε καλά, δεν σε ακούμε καθόλου καλά, προσπάθησα να σε ακούσω, αλλά δεν γίνεται έτσι. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα, εμένα με λέτε. Ναι, εσάς. Ναι, ο πρόεδρος ήθελε να του πω το εξής, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι το δημογραφικό και η είσοδος του ξένου κεφαλαίου που θα μπει και θα αγοράσει επιχειρήσεις και γη. Το ενδιαφέρον των Κινέζων για τα ελαιόδεντρα και τα χωράφια της Λαγκωνίας και της Ασυνίας είναι τρομερά μεγάλος κίνδυνος, μεγαλύτερο από τη λαθρομετανάστευση. Συγχωρείτε. Ας υπολογίσετε ότι φέτος η τιμή του λαδιού, του ελαιόλαδου της Λαγκωνίας, που είναι το καλύτερο σε όλο τον κόσμο, είναι χαμηλή. Θα ξαναγκάσουν δηλαδή η τεχνία έντος στον κόσμο να έρθει σε μεγάλη ανέχεια ώστε να πουλήσει κοψοχρονιά τα χωράφια της Λακωνίας προκειμένου να έρθει ο Κινέζος να καλλιεργήσει και να γίνουν κολλήγοι. Είναι πολύ σοβαρό θέμα, πρέπει να το κοιτάξει πολύ σοβαρά και η πολιτεία και η αντιπολίτευση και όλοι. Και το άλλο είναι το δημογραφικό που σας ανέφερα, το οποίο είναι τεράστιο θέμα και θα ήθελα να ακούσω και τις προτάσεις του Προέδρου για το δημογραφικό. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Οι προτάσεις μας κατέθηκαν και στη Βουλή, μίλησα για το θέμα αυτό, είπα ότι δεν κάνουμε, ακούστε, εγώ δεν κάνω τον μάγο, ούτε το Χουντίνι. Πήρα τα μέτρα του Ορμπάν που εφάρμοσε στην Ουγγαρία και ένα προς ένα τα προσάρμοσα στην ελληνική πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι σημαντικό. Αντιγράφεις πετυχημένες συνταγές. Όπως το θέμα των κόκκινων δανείων, δεν βρήκαμε εμείς και είπαμε, βρήκαμε την Αμερική. Αλλά ανακαλύψαμε το 36-37 τι είχε κάνει η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες με τα κόκκινα δάνειά της, που τα ομοδοποίησε μια bad bank, έτσι την αποκαλούν. Και μετά από 15-20 χρόνια, όχι μόνο είχε κέρδος αυτή η ιστορία, αλλά και οι άνθρωποι που μπήκαν στα κόκκινα δάνεια είχαν και σπίτια και πλήρωσαν και λιγότερα λεφτά, πολύ λιγότερα λεφτά. Τι πιο απλό. Αντιγράφεις πετυχημένες συνταγές, ρε παιδιά. Τα αντιγράφεις όμως, Πρόεδρε, με βάση τα ελληνικά δεδομένα. Αυτό γιατί έχουμε δει αντιγραφές. Τα προσαρμόζεις. Έχουμε δει αντιγραφές. Θυμάμαι τον Άδωνη τον Γεωργιάδη να μιλάει στη Βουλή και να λέει ότι έχουμε αντιγράψει στο σύστημα της υγείας το Αυστραλιανό δίκαιο και ότι άμα σε δαγκώσει καγκουρό στην Ελλάδα θα πάρεις επίδομα, θα πάρεις αποζημίωση. Σαν τώρα το θυμάμαι. Να τα αντιγράφουμε σωστά. Μην κάνουμε τέτοιες γκάφες. Άμεσες γραμμές. Καλημέρα. Ναι.
Γεια σας. Χαίρετε. Μ' ακούτε? Ναι. Είχα πάρει και πριν. Είχα δει στην τηλεόραση που λέγανε για το Μαρούσι. Είχαν δώσει σε κάποιους ηλικιωμένους κάτι μικρά κτηματάκια να τα καλλιεργούνε. Mm-hmm. Και λέγανε υπό όρους, υπό προϋποθέσεις τα δίνουμε. Δεν το ξέρω αυτό που μου λέτε. Θα το ψάξω. Να μου πείτε αν αυτό είναι σωστό. Δεν ξέρω, θα το ψάξω. Εάν δεν το ψάξω, δεν μπορώ να σου πω. Δηλαδή θα είναι λάθος. Δεν θέλω να λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Θα το δω όμως. Γιατί θα το ψάξω. Άμα έχει ενδιαφέρον αυτό που μου λέτε. Να είστε καλά. Κοιτάξτε, οι προϋποθέσεις. Δεν είναι δύσκολο. Εγώ δεν θα δίνω καμία επιδότηση σε Έλληνα αγρότη. Στο λευθέω. Καμία επιδότηση. Οι επιδοτήσεις σκότωσαν την αγροτική οικονομία. Θα του έδινα χρήματα, θα τον κατεύθυνα πού να καλλιεργήσει και τι να καλλιεργήσει, ώστε από τα 100 ευρώ που του μένουν και έδωσε ένα στρέμμα να του μένουν 1,5 χιλιάρικο. Αυτό σημαίνει κράτος και οδηγό τον άλλον σε αυτή την κατεύθυνση. Δόθηκαν δισεκατομμύρια επιδοτήσεις και γίνανε Καϊέν. Τίποτα. Και γίνανε τζιπάκια. Γίνανε τρακτέρ. Άκου τώρα λογική το Γερμανό σου. Δίνω 10 ευρώ επιδότηση, αλλά την επιδότηση αυτή εσύ θα μου αγοράσει το τρακτέρ το δικό μου. Θα μου αγοράσει τα δικά μου τα μηχανήματα και τα 10 ευρώ που σου δίνω, τα οποία δανείζεσαι, πρέπει να μου επιστρέψει τα 8-9 πίσω. Win-win. Όπως και με τα λεωφορεία. Μα δει τα λεωφορεία του ΟΑΣΤΗ της Αθήνας, είναι όλα γερμανικά. Σου δίνουν λοιπόν ΕΣΠΑ, σου λέει με πρόγραμμα ΕΣΠΑ 45%. Το 65% το βάζεις εσύ. 45% βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τα 80 ευρώ θα πας στη Γερμανία πίσω πάλι. Θέλω να καταλάβετε ότι χρειάζεται σχέδιο. Δεν μπορώ να στέλνω τον αγρότη, ο οποίος είναι ένας αγράμματος εισαγωγικών άνθρωπος, χωρίς υποδομή εμπασχετός ή πανεπιστημιακού επίπεδου, χωρίς να έχει καθοδήγηση σε πραγματικούς ειδικούς του θέματος, να του πούν άστα ροδάκινα, αδερφέ μου, που καλλιεργείς 20 στρέμματα ροδάκινα. Άστα στην άκρη. Θα καλλιεργείς 10 στρέμματα αυτό το είδος και θα βγάζεις από το στρέμμα σου 1,5 χιλιάρικο κέρδος. Ναι. Δηλαδή 15 χιλιάρικα κέρδος. Δεν σου λέω τώρα ξέρω πόσο βγάζουνε. Τίποτα. 2-3 χιλιάρια με το ζόρι. Τίποτα. Έτσι, 2-3 χιλιάρια με το ζόρι. Εάν δεν τα χαλάσει. Και αν περάσει την καθετοποίηση της παραγωγής, κάνει δηλαδή ΑΕ μαζί με άλλους αγρότες, τότε η υπεραξία βγαίνει στο στρέμμα και 10 χιλιάρικα. Άμα καταφέρετε να υλοποιηθεί αυτό το από το χωράφι στο ράφι, όλο το πακέτο. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν θέλουν όμως. Δεν θέλουν. Αυτό με εκνευρίζει και με τρελαίνει. Αλλά τώρα να σου πω κάτι, τον έχει υπουργό Γεωργίας, τον άλλο τον βλάκα. Συγγνώμη τώρα. Απ' τη Λάρισα τον δικηγόρο. Ναι. Βλάκα στον νόμο, δεν έχει με το αντικείμενο. Ναι, ναι. Δικηγόρο είναι ένα. Βάζουν και τον Βορειδιάλη δικηγόρο. Τι θα κάνουν, θα κάνουν του δικηγόρου και του εισαγγελεί μεταξύ Συνταριού και Κθαριού. Ή θα μαλώνει το ροδάκινο με το μήλο και θα κάνουν τον δικηγόρο αυτή. Θες ειδικού ανθρώπου, δεν γίνεται έτσι. Σε τέτοιε θέσει θέλει. Πάμε να κάνουμε. Καλημέρα. Ναι, ακούγομαι. Ναι, εσείς. Κύριε. Ναι, ο Δημήτρη. Είχα πολύ κακή γραμμή. Συνεχίζει όμως, Δημήτρη, να έχει κακή γραμμή. Συνεχίζει να έχει κακή γραμμή, Δημήτρη μου. Δεν ξέρω γιατί. Και Αλεξάνδρε, είναι ίσωμα και έχει πρόβλημα. Καλά. Ωραία. Καλά. Καλή δύναμη. Καλή να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να καταλάβετε κάτι. Ότι για μας το αυτονόητο είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες ότι όταν πάνε να ψηφίσουν, δεν θα ψηφίσουν γιατί ο κολλητός τους είναι βουλευτής υποψήφιος ή γιατί βόλεψε το παιδί τους στη μετάθεση του στρατού, που εγώ επαναλαμβάνω το συχαίνομαι κι αυτό, ή που τους έκανε ένα ρουσφετάκι. Δεν είναι δέσμοι, αλλά ακούστε πώς βγαίνουν οι ψήφοι. Και θέλω να το καταλάβετε προσεκτικά. Η Νέα Δημοκρατία βόλεψε περί τα 3,5 με 4,000 άτομα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ο καθένας από αυτούς, αν έχει 1,000 σταυρούς, 3,5. Ναι. Εγώ σου λέω 500 σταυρούς, όχι 1,000. 500 σταυροί επί 3,5 είναι 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Επηρεάζει 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Έτσι αλλοιώνεται η δημοκρατία μας. Έτσι, με αυτούς που λέω εγώ, μισθοφόρους των κομμάτων. Και οι άλλοι πάνε και ψηφίζουν. Και έχουμε και την αποχή, η οποία είναι σε νούμερα απαγορευτικά. Δυσθεώρητα. Απαγορευτικά. Πάμε, γραμμές. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, μ' ακούτε? Ναι, ναι. Είμαι ο Χρήστος από Μελβούρνη, Αυστραλία. Τι κάνετε? Καλώ στην Αυστραλία. Να και Αυστραλία. Είναι τιμή μου που μιλάω στον κύριο Βελόπουλο. Εγώ θα σας πω μια ερώτηση. Έχετε σκοπό να βρείτε καθόλου αυτό είναι από κοντά? Την Αυστραλία? Ναι. Θα κοιτάξω να έρθω. Πρέπει να με κλωνοποιήσω σε 10 άτομα τουλάχιστον. Για να προλάβω να τα κάνω όλα. Ξέρετε, ακούστε ποια είναι η διαφορά του Βελόπουλου με τους υπόλοιπους πολιτικούς. Εγώ είναι από το πρωί στη Βουλή. Μιλάω κάθε μέρα στη Βουλή ο ίδιος, ενώ οι άλλοι εμφανίζονται ως guest star στη Βουλή, όλοι τους οι αρχηγοί. Έχω τις εταιρείες μου, έχω την εκπομπή μου, έτσι κουμαντάρω όλο αυτό το σύστημα και δεν είναι εύκολο να βρίσκομαι και εκτός Αθηνών ταυτόχρονα. Μόνο αν με βοηθήσει. Αυτό σου καταλαβαίνω. Σας κοιτάω σε όλα τα προγράμματα. Έχουμε κάνει και μια μικρή ομάδα εδώ της Ελληνικής Λύσης με παιδιά που τα έχουν ενημερώσει που πριν από ένα χρόνο, όπως και εγώ δεν σας ήξερα.
δεν σας ξέρανε κανένας εδώ πέρα και προσπαθώ με όποιο πρώτο τρόπο μπορώ να τους ενημερώνω, γιατί όταν κατέβηκα στην Ελλάδα τον Ιούλιο πήγα και στα γραφεία της Ελληνικής Δύσης. Ακούστε λίγο, ακούστε με λίγο, καταλάβετε. Μα είχαμε μια κοινοβουλευτική ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα και μάψα τους βουλευτές μου και τους είπα το εξής, ότι θέλω από το πρωί μέχρι το βράδυ να είναι όλοι στη Βουλή. Όλοι. Όλοι. Γιατί ο ελληνικός λαός σας πληρώνει για αυτή τη δουλειά. Όχι για να είναι 15 άτομα στο κοινοβούλιο. Πληρώνονται. Υπάρχουν βουλευτές που δεν πατάνε ποτέ στη Βουλή. Ο ελληνικός λαός σας δίνει 5 χιλιάρικα στην τσέπη, γιατί τα υπόλοιπα είναι κάτι, πηγαίνουν από εδώ και από εκεί στις φορές τα λοιπά. 5 με 5,5 είναι ο μισθός σας. Πάρτε το έτσι λέω. Να σέβεστε το χρήμα που τρώτε του ελληνικού λαού. Αλλιώς δεν γίνεται. Αλλιώς θα γίνουμε σαν τους άλλους. Και το παράδειγμα προσπαθώ να το δώσω εγώ, φίλο μου. Φίλε μου, προσπαθώ να το δώσω εγώ το παράδειγμα που είμαι από το πρωί από τις 9, 9.30 και φεύγω 10, 11, 12 το βράδυ. Ταυτόχρονα πάω και κάνω διακοπή το μεσημέρι, ξαναγυρνάω πίσω, δεν προλαβαίνω να φάω. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Γι' αυτό πληρώνομαι. Αλλιώς να παρατηθώ. Ο πραγματικός σας έχει αγαπήσει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό και γι' αυτό σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ. Φιλιά στην Αυστραλία, φιλιά στην Αυστραλία μας. Να είστε καλά. Εάν κάποια στιγμή το καταφέρετε να κάνετε την περιοδία στην Αυστραλία, προτίθεμαι να την καλύψω δημοσιογραφικά, πρόεδρε. Μαζί σου. Μα εντάξει, μπορεί να πάμε και Γερμανία, μπορεί να πάμε και Βέλγιο, μπορεί να πάμε όπου υπάρχει Ελλάδα, θα το κάνω και αυτό, ρε παιδιά. Εντάξει, αλλά πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ότι είμαστε ως κόμμα 10. Ναι. Έτσι. Τον οποίο 4-5 είναι η πρώτη γραμμή κρούσης. Ναι, αλλά πρέπει να εμφανιζόμαστε παντού. Mm-hmm. Αλλά κυρίως στη Βουλή μας. Γιατί εκεί από τον ελληνικό λαό παίρνουμε τα λεφτά του. Τέλος. Πληρωνόμαστε αυτή τη δουλειά. Βλέπω κάτι ερπετοειδή, μου κάνει μια κουβέντα άλλη. Κάτι... Άγριος είστε σήμερα. Πολύ. Μα δεν μπορώ. Μα μπαίνω στη Βουλή και βλέπω 15 άτομα, ρε παιδιά. Εδώ υπάρχουν βουλευτές άλλων κομμάτων που όταν πάνε να μιλήσουν, μου λένε πάλι θα μιλήσει, ρε μεγάλε. Πάλι. Αυτό για την διαφορά το μήνα. Ναι. Και του λέει, έχει διαφορά το μήνα και διαμαρτύρεσαι. Εγώ είμαι εδώ γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Πληρώνομαι για αυτό το πράγμα. Να είμαι στη Βουλή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, πρόεδρε, τη στιγμή που κρατήθηκε ενός λεπτού η γη για τα ίμια. Έτσι. Ήσασταν μέσα στο κοινοβούλιο οι 10 εμείς και άλλοι 5. Απαράδεκτο. Και άλλοι 5 από 300 άτομα. Παρακαλώ. Χαίρετε. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Να σας έχει ο Θεός καλά. Όλους μας. Να αγωνίζεστε με μεγάλη δύναμη. Αλλά να προσπαθήσετε. Από εδώ και πέρα πλέον να μην αντιγράφουμε άλλα προγράμματα, άλλοι να αντιγράφουν εμάς. Εμείς δεν αντιγράψαμε για την Ελλάδα, για πέστε μου. Εσείς είπατε ότι για την υπογεννητικότητα αντιγράψατε το πρόγραμμα του Ορμπάν. Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος, είπα, το προσαρμόσαμε στην ελληνική πραγματικότητα. Να προσπαθήσουμε να κάνουμε εμείς προγράμματα για να μας αντιγράφουν άλλοι, όχι να αντιγράφουμε εμείς από άλλους. Μα δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι διαφορετικό. Στο θέμα του πρωτογενή τομέα δεν αντιγράψαμε τίποτα, είναι δικό μας. Στην κοινοτροφία είναι δικό μας το πρόβλημα. Δεν είπα για όλα τα θέματα. Είπα συγκεκριμένα για καλά, ούτε Αϊνστάιν είναι ο Βελόπουλος, ούτε ο Θεός είναι. Σαφώς και θα δανειστούμε και πράγματα από άλλους. Δηλαδή το αμερικανικό μοντέλο για τα κόκκινα δάνεια. Έχει μια στιγμή κάποτε και η Ελλάδα να δίνει και σε άλλους. Όλα εμείς παίρνουμε από άλλους. Ο, δεν είναι έτσι. Αν δεν υπήρχαν εμείς, δεν θα πέραν οι άλλοι από εμάς. Μπερδεύεστε. Αν δεν υπήρχε η Ελλάδα, θα υπήρχαν οι υπόλοιποι. Τα έχετε μπερδέψει λίγο στο μυαλό σας. Απλά λέω κάποια πράγματα πρέπει να τα προσαρμόσουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Τι πιο απλό. Για τα κόκκινα δάνεια. Υπάρχουν 10 λύσεις. Η καλύτερη λύση είναι το αμερικανικό μοντέλο. Τι έπρεπε να κάνω, πάω να δοκιμάσω εγώ ένα το οποίο μπορεί να έχει ρίσκο και να μην πετύχει, αφού υπάρχει το μοντέλο. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Παρακαλώ. Εδώ οι Κινέζοι κάνουν ολόκληρη οικονομία με αντιγραφές, ρε παιδιά. Και είναι παγκόσμια οικονομία τώρα. Απλά κάνετε. Και μερικοί, θα το πω με πολύ ευγένεια σε κάποιους. Επειδή θέλουν κάτι να πούν, βγαίνουν και λένε κάτι. Δεν είναι να λες απλά κάτι. Πρέπει να λες και κάτι το οποίο μένει και είναι ουσιαστικό. Αυτή είναι η διαφορά του νέου Έλληνα από τον Έλληνα. Δεν θέλω εξυπνακισμούς. Θέλω ευφυείς και έξυπνους ανθρώπους. Εξυπνάκιδες γέμισε η Ελλάδα. Και εγώ εξυπνάκιας είμαι. Και εσύ εξυπνάκιας, όλοι εξυπνάκιδες είμαστε. Αλλά έξυπνους και ευφυείς. Ουσία, πρόεδρε. Ακριβώς. Που να παράγει ουσία δεν υπάρχει ευφυείς. Παρακαλώ. Πάμε, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση, παρακαλώ. Βέβαια. Γι' αυτό είμαστε. Όσον αφορά την αστή πρόνοια. Δεν το ξέρω το θέμα. Πες μου όμως, μπας και βρω μια λύση. Επειδή μας κοροϊδεύουν εδώ και πολλά χρόνια. Έχω κάνει ερώτηση για το θέμα, βέβαια. Η ελληνική λύση έχει κάνει ερώτηση στη Βουλή, να ξέρετε. Δεν παίρνουμε απάντηση. Ούτε θα πάρετε. Και μάλιστα μας ζήτησαν να κάνουμε δικαστικά για να ενταχθούμε στην εκαθάριση, όσοι θεωρούμαστε εκπρόθεσμοι. Mm-hmm. Και βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου μετά από 2 χρόνια, χωρίς να έχουμε δικαίωμα να κάνουμε ανακοπή ή έφεση. Mm-hmm. Και μας απορρίπτουν από. Να σου πω, επειδή το θέμα θέλω να το δω σοβαρά. Για να μην το λέμε τηλεφωνικά. Μίλα με τον Στέφανο, δώσ' του μερικά στοιχεία, να δούμε με στη Βουλή τι μπορούμε να κάνουμε. Να σου πω το ίδιο ισχύει και με το ελβετικό φράγκο. Η άλλη μεγάλη κλοπή. Όπως και με τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου που κατέκλεψαν κόσμο οι απατεώνες υλοποδίτες και δεν έκαναν κούρεμα σε άλλα ξένα φαντς. Στην Deutsche Bank και τα υπόλοιπα φαντς. Δηλαδή, καταληστεύουν τους Έλληνες.
τους εξαθλειώνουν με σχέδιο. Δεν υπάρχει άλλη λογική. Επικοινοτρόπος κιόλας. Όχι ένα σχέδιο. Μίλα με τον Στέφανο μετά. Θα καλέσετε στο 506-75 μετά. Αφήστε ένα τηλέφωνο για να μιλήσετε τον Στέφανο. Εντάξει. Να είστε καλά. Να το δούμε, πούμε, στην Βουλή. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε. Γι' αυτό είναι και η δουλειά μας. Η δουλειά του βουλευτή του εκλεγμένου του ελληνικού λαού να κάνει τη δουλειά εντός εισαγωγικών του πολίτου που δεν μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί. Αν μπορούμε να τη φτάσουμε μέχρι εκεί εμείς, θα την πάμε μέχρι το τέλος. Ειδικά με το ελβετικό φράγκο, με τους ομολογιούχους και με την ασπής, οι άνθρωποι έχουν κατακρεουργηθεί όλοι τους και τώρα έπεται το επόμενο στάδιο με τα κόκκινα δάνεια. Η επόμενη κατακρεούργηση θα είναι τα κόκκινα δάνεια των Ελλήνων πολιτών από 1 Μαΐου και μετά που έρεται η προστασία της πρώτης κατοικίας, για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. 26.000 σπίτια πρώτης κατοικίας. Όχι, αυτή είναι η πρώτη σοδιά. Ναι. Που θα είναι ο προπομπός για την επόμενη λύση. Για να τρομοκρατήσουν τους επόμενους και να πάνε να υπογράψουν ό,τι τους πούν, να το δώσουν για τελειώσει η ιστορία. Αυτή είναι η ελληνική τραγωδία μας. Δηλαδή, αν ζούσε τώρα ο Εσχύλος, θα είχε γράψει, ξέρω εγώ, Ελλάδος δεσμότης. Έτσι. Προμηθέας δεσμότης. Ναι. Ελλάδος δεσμότης. Και θα είναι τράπεζες, ασπείς, κόκκινα δάνεια, ΑΟΣ, όλα αυτά μαζί, μέσα σε μια τραγωδία. Την οποία ο Σκύλος θα την είχε γράψει. Στο κόκκινο. Όχι ο Σκύλος, ο Εσχύλος. Εσχύλος. Με πιέζει ο άλλος, μου κάνει έτσι γιατί θα κλείσει. Κλείνεις, άντε φεύγω. Πρόεδρε, να σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ξαναρθείτε την άλλη Δευτέρα τώρα. Πλάκα κάνετε, το κάναμε, το καθιερώσαμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με Βίκυ Καλιάκου και όλο το πρόγραμμα του Focus FM. Γεια σας.